Πάνε πολλές μέρες τώρα που διαισθάνομαι να πέφτει βαριά η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Απ' τη μια τα νούμερα με τους δείκτες της πανδημίας να εκτοξεύονται στα ύψη και από την άλλη να ακούω και να βλέπω τα άλλα νούμερα. Μέτρα λοιπόν και άλλα μέτρα πάνω στα ήδη μέτρα, μέτρα χωρίς σταματημό, φτάσαμε στο σημείο μέχρι και η αντιπολίτευση να ζητάει σκληρότερα μέτρα. Και αναρωτιέται κανείς, άραγε τα μέτρα μας είναι αυτά που μας έλειψαν και η κατάσταση πάει κατά διαόλου, και αν είναι ποια μέτρα και τι είδους μέτρα. Διότι όλοι μιλάνε για μέτρα, ο καθένας για άλλα μέτρα, στα δικά του μέτρα, πάντως όχι για μέτρα δημόσιας υγείας που ποτέ δεν πάρθηκαν και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που ο κόσμος να μην τα γνωρίζει και οι ειδικοί προς μεγάλη τους ανακούφιση να μην τα αναφέρουν πλέον, έχοντας συνοψίσει την όλη προστασία που όφιλε να παρέχει η πολιτεία σε ένα ξεθυμασμένο, χιλιοϊπωμένο τρίπτυχο, και αυτό το τηρούν οι περισσότεροι πολίτες, αποστάσεις, λέμε τώρα, μάσκα, ξαναλέμε, ατομική υγιεινή με πλύσιμο χεριών. Η ατομική ευθύνη λοιπόν για την αυτοπροστασία που αντικατέστησε τη συλλογική ευθύνη για την προστασία της δημόσιας υγείας. Και επειδή φαίνεται πως είμαστε καλοί μαθητές και μάθαμε από όλες τις μεριές το μάθημα περί ατομικής ευθύνης που δεν την αναλαμβάνουμε, περί χαλάρωσης και ούτω καθεξής, και ότι αυτή είναι η αιτία που συνεχίζεται η πανδημία, αλλά για μια στιγμή αυτά ίσχυαν μέχρι που ήρθαν τα εμβολιαστικά προγράμματα. Στη συνέχεια όμως, επειδή αυτά δεν έφταναν για να δικαιολογήσουν το ότι η πανδημία όχι μόνο συνεχιζόταν, αλλά ότι θέριευε και από πάνω, περάσαμε μέσα σε λίγους μήνες στον άλλο από δύο πομπαίο τράγο, που είναι οι ανεμβολίαστοι. Άντε ρε παιδιά κι εσείς. Να λοιπόν αυτοί και μόνο αυτοί φταίνε που είμαστε τόσο μα τόσο χάλια. Και λέμε για πρώτη φορά ότι είμαστε τόσο χάλια, επειδή δεν μπορούμε πια να χρησιμοποιούμε το αφήγημα που μέχρι πριν από κάποιους ήταν στο στόμα καθενός από αυτούς που βγαίναν και αντί να ενημερώνουν έλεγαν τη μεγάλη επιτυχία στη διαχείριση, που στην πραγματικότητα δεν ήταν διαχειριστική αλλά διαχείριστη. Έλα όμως που η κατάσταση έφτασε από το χειρότερο στο απροχώρητο, όπως λέγαμε και τότε, την εποχή δηλαδή που κάποιοι λέγαν ότι εμείς προτιμούμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, εμείς το βλέπαμε μισοάδιο. Τώρα τι στέει και τι στέει. Για το πώς πάμε έτσι όπως πάμε εκεί που πάμε, το χειρότερο δε και το πιο ανησυχητικό είναι ότι κανείς δεν διατυπώνει ευθέως αυτό το ερώτημα. Στην καλύτερη περίπτωση το υπονοεί παρακάπτοντάς το. Το υπονοεί όταν τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν μια συγκεκριμένη κατηγορία του πληθυσμού που έχει χαρακτηριστεί de facto ως υπαίτια, το υπονοεί όταν τα μέτρα δεν είναι νέα αλλά παλιά σκουριασμένα και αναποτελεσματικά. Για να δούμε λοιπόν τι άλλαξε, τι καινούριο έγινε και πάμε χειρότερα. Τι άλλαξε και πάμε ρε παιδιά χειρότερα. Και αν άραγε μετά από τα νέα μέτρα θα πάμε καλύτερα. Πάμε λοιπόν. Πρώτον, μέτρα ατομικής προστασίας και οι έλεγχοι εξακολουθούσαν να ισχύουν. Δεύτερον, οι εμβολιασμένοι φτάσαν να είναι πολύ περισσότεροι από το μισό πληθυσμό. Είμαστε 62% στο γενικό, άνω του 72% σύμφωνα με τις ανακοινώσεις στον ενήλικο. Τρίτον, οι ανεμβολίαστοι, καλώς ή κακώς, γίνονται όλο και λιγότεροι. Εξάλλου, δεν προσθέθηκε και κάποιος άλλος αριθμός μεταναστών προσφύγων για να αυξηθεί ο γενικός πληθυσμός χώρας. Πιέζονται, όχι θεαματικά, αλλά πιέζονται. Τέταρτον, δεν προσθέθηκε καμία καινούρια μετάλλαξη. Η Δέλτα κυριαρχεί εδώ και μήνες στη χώρα. Αλλά αν αυτό δεν συνέβαινε εξ αρχής, από τότε δηλαδή που ξεκίνησαν να τα ρίχνουν στη Δέλτα, ότι αυτή ήταν η αιτία που ξαφνικά εκτινάχτηκαν κρούσματα, νοσηλείες, διασωληνωμένοι και θάνατοι. Στη χώρα, θυμίζω, δεν γινόταν γονιδιωματική επιτήρηση, μάλλον γινόταν τόση όσοι να μην επιτρέπει κάποια σαφή αντίληψη περί της έκτασης διείσδυσης της Δέλτα. Απλώς επειδή ευδοκιμούσε γενικώς σε άλλες περιοχές, κάποιοι θεώρησαν ότι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν ως άλοθη. Έτσι κι αλλιώς μέσα θα πέφτανε, έτσι σκεφτήκαν επιστημονικά, πάντα επιστημονικά και μόνο επιστημονικά. Ξέχασαν βέβαια ότι αυτό που είχε εκτοξεύσει τους δείκτες ήταν η τολμηρή και γενναία απόφαση των υπευθύνων για ελεύθερη και ανεξέλεγκτη διακίνηση ή μάλλον με βασικό έλεγχο, τότε τα self-test. Πιστεύω το θυμάστε. Ήταν μια άλλη αξέχαστη εποχή. Αφού λοιπόν δεν έγινε το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα βέβαια, τι έφταιξε? Μήπως επειδή το εμβόλιο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται περισσότερο σαν άλοθη και λιγότερο όπως είναι σαν εμβόλιο? Μήπως επειδή η χρησιμότητα και η σκοπιμότητά του δεν έγινε με τον ορθό τρόπο, σκορπώντας αμφιβολίες και επιτείνοντας φόβους και επιφυλάξεις? Αφήστε τώρα τους ψεκασμένους.
Μήπως αυτοί που επένδυαν μονόπατα βρήκαν ευκαιρία να σταματήσουν ακόμη και αυτά τα κουτσουρωμένα εκατοστά όχι μέτρα δημόσιας υγείας? Σας θυμίζω ότι ακόμη διανύουμε το τελευταίο μίλι. Μήπως επειδή πριν καν ξεκινήσουν τα προγράμματα του εμβολιασμού κάποιοι μιλούσαν για τα προνόμια? Μήπως επειδή όταν πιάσαμε ένα καλό ποσοστό και υπήρχε αυξητική τάση στους εμβολιασμούς, λασκάραν περισσότερο και δώσαν το σύνθημα για χαλάρωση, επιτρέποντας σε εμάς τους εμβολιασμένους να μην παίρνουμε μεταξύ μας μέτρα σε εσωτερικούς χώρους, επιτρέποντας, για να μην το πω οθώντας, σε τεράστιες συναθρήσεις σε σκυλάδικα, μπουζουκτσίδικα και σε όλες τις άλλες τελετές? Επιτρέποντας το χάλι στις κοινωνίες, επιτρέποντας αυτού του είδους τη λειτουργία των σχολείων? Μήπως επειδή σήμερα δεν μιλάει κανείς για σχεδιασμένη και συστηματική εφαρμογή τέστινγκ, απομόνωσης, ιχνηλάτησης και απομόνωσης επαφών και όλοι επαφίονται στην καλή διάθεση του καθένα και στην ανάγκη να υποβάλλεται σε rapid από μόνος του μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα και όχι εκείνα τα οργανωμένα της δημόσιας υγείας? Και πώς άλλα μήπως? Μια ματιά το Σαββατοκύριακο τι έγινε με τα παιδιά μας στις πλατείες, στα φαρμακεία και στα ανοιχτά μικροβιολογικά για rapid, για να πάνε στα μπαρ, φτάνει. Και είναι γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει σε κάποιο βαθμό ελευθερία κινήσεων και σε άλλες χώρες, εξακολουθεί όμως εκεί να υπάρχει αυστηρή επιδημιολογική επιτήρηση και μέτρα δημόσιας υγείας. Πουχού, Πορτογαλία, Γερμανία και αλλαχού. Αν θυμηθεί λοιπόν κανείς από πότε έχουμε τη νέα έξαρση, γιατί στην πραγματικότητα παρά τα όσα πρόβλεπαν οι μοντελίστες Βορείου και Νοτιού Ελλάδας, μην τους ξεχνάτε αυτούς, η πανδημία ουδέποτε σταμάτησε να κάνει πάρτι στη χώρα, τότε θα διαπιστώσει ότι από τότε ξεκίνησε και η έξαρση, επομένως εκεί θα πρέπει να αναζητηθούν και οι αιτίες της. Παρ' όλα αυτά, όσοι διαχειρίζονται την κατάσταση εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι αυτοί που φταίνε είναι μια συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού και ότι αυτοί οδηγούν την πανδημία. Το ότι είμαστε ασφυκτικά σαν τις σαρδέλες στο ίδιο λεωφορείο? Όλοι μαζί, και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολιαστοί. Αλλά προπάντων κάτι που ποτέ δεν είπαμε ανοιχτά και στα ράτα, ότι όλοι μαζί νοσούμε και όλοι μαζί μεταδίδουμε. Εξού και αυξημένη διασπορά. Μην ξεχνάτε ότι τα ράπη του Σαββατοκυριακού έγιναν για τους ανεμβολίαστους. Οι εμβολιασμένοι, συμπτωματικοί ή ασυμπτωματικοί, δεν υποβάλλονται σε κανέναν έλεγχο. Η διαφορά είναι ότι δεν μεταδίδουν απλά. Μεταδίδουν κανονικά. Άλλο ότι νοσούν λιγότερο από τους ανεμβολίαστους. Επομένως, για να πάμε στο σωστό προορισμό, μήπως να μην πυροβολούμε τον οδηγό, αυτόν που έχουμε φορτώσει το τιμόνι? Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε προηγούμενες εκπομπές, εκτενώς μάλιστα, για τα ζητήματα της ανοσίας των αντισωμάτων και των δοκιμασιών ανίχνευσης των αντισωμάτων. Όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει και να ψάξει στο site. Εκεί θα τις βρει αναρτημένες. Ωστόσο σήμερα πρέπει να κάνω μία παύση, διότι έχει ανοίξει η συζήτηση για την τρίτη δόση και ρωτάνε και πολλοί για το τεστ αντισωμάτων. Αφού δεν φτάσαν οι δύο προηγούμενες, πάμε στην τρίτη. Εκτός λοιπόν από το χθεσινό άρθρο στο Lancet που ήταν αρκετά αποκαλυπτικό, υπάρχει και ένα σύντομο άρθρο που δημοσιεύτηκε από αρθρογράφο της Washington Post, μιας εφημερίδας με αδιαφυσβήτητο κύρος, το οποίο υπογράφει ο κύριος Lindsay Beaver. Τι λέει λοιπόν στο άρθρο του? Υπάρχει εξέταση για τη μέτρηση της ανοσίας απέναντι στην COVID-19. Δηλαδή μπορούμε να πούμε αν το εμβόλιο πέτυχε το στόχο του, αν είχε αποτέλεσμα ή αν έχουμε αναπτύξει φυσική ανοσία? Λέει λοιπόν ο κύριος Beaver στην Washington Post. Πράγματι, οι επιστήμονες μπορούν κάλλιστα να μετρήσουν τα αντισώματα, εκείνα που παράγονται από το εμβόλιο εναντίον του κορονοϊού και εκείνα από τη φυσική νόσηση από την COVID-19. Υπάρχουν επιπλέον και περίτεχνα τεστ που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ερευνητές για να μπορέσουν να διαχωρίσουν τα μένα από τα δε, δηλαδή εκείνα που παράγονται λόγω του εμβολίου και εκείνα που παράγονται λόγω του ιού.
Επειδή όμως οι επιστήμονες εξακολουθούν να μαθαίνουν όλο και περισσότερα σχετικά με τον ιό και επειδή το ανοσιοποιητικό σύστημα αποτελεί ένα πολύπλοκο μηχανισμό, είναι δυνατόν το τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων να μην δείξει αν ένα άτομο είναι προστατευμένο ή πόσο προστατευμένο είναι από την ασθένεια, όπως δηλώνει ο William Moss, εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Πρόσβασης στον Εμβολιασμό στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Bloomberg του Πανεπιστημίου John Hopkins. Και ακούστε και το γιατί. Πρώτον, τα τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων που κυκλοφορούν στο εμπόριο ενδέχεται να μην αναζητούν τα αντισώματα που προστατεύουν από τη λίμωξη. Ο Δόκτωρ Μος επισήμανε ότι πολλές εξετάσεις που γίνονται σε ιδιωτικά εργαστήρια μετρούν μια ποικιλία αντισωμάτων, αλλά όχι απαραίτητα αυτά που προστατεύουν από τον ιό. Οι εξετάσεις ανίχνευσης εξουδετερωτικών αντισωμάτων μετρούν τα εξουδετερωτικά αντισώματα που συνδέονται με την πρωτεΐνη Spike και εμποδίζουν τον ιό να εισέλθει σε υγιή κύτταρα, εμποδίζοντας τον έτσι να πολλαπλασιαστεί στο σώμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τούτης, συμπλήρωσε, οι δοκιμασίες αυτές δεν είναι ευρέως διαθέσιμες. Δεύτερον, παρόλο που οι επιστήμονες έχουν μια σαφέστερη αντίληψη στις μέρες μας σχετικά με το ποιο επίπεδο ανοσίας είναι προστατευτικό, ωστόσο δεν υπάρχει μαγικός αριθμός. Στη συνέχεια ο Δόκτωρ Μος διευκρίνησε, λέει στο άρθρο τον Beaver, υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των επιπέδων των εξουδετερωτικών αντισωμάτων και της προστασίας, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε ακόμη ορίσει ένα όριο και ούτε είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε κάποτε να το ορίσουμε. Αυτό που θα θέλαμε να μπορούμε να πούμε είναι ότι τα επίπεδα αντισωμάτων πάνω από ένα ορισμένο όριο είναι προστατευτικά και ότι τα επίπεδα αντισωμάτων κάτω από ένα ορισμένο όριο δεν είναι προστατευτικά. Αλλά όμως η βιολογία δεν είναι τόσο απλή, πρόσθεσε. Και εν πάση περιπτώσει τα αντισώματα είναι μόνο ένα μέρος αυτού του ζητήματος. Το ανοσιοποιητικό σύστημα παράγει επίσης κύτταρα μνήμης, λευκά αιμοσφαίρια γνωστά ως κύτταρα μνήμης B και προστατευτικά κύτταρα TAF. Έτσι, ακόμη και όταν τα επίπεδα αντισωμάτων μειώνονται με την πάροδο του χρόνου, λέει το άρθρο, το ανοσιοποιητικό σύστημα μπορεί να ανακαλέσει αυτά τα κύτταρα μνήμης προκειμένου να ανταποκριθεί σε μια πρόκληση. Έτσι, τα B κύτταρα αρχίζουν να παράγουν περισσότερα αντισώματα, ενώ τα TAF κύτταρα εργάζονται για να επιτεθούν και να σκοτώσουν όσα κύτταρα έχουν μολυνθεί από τον ιό. Έτσι λοιπόν μπορείτε να κάνετε μία εξέταση αίματος για να δείτε αν έχετε αντισώματα κατά του κορονοϊού, αλλά αυτό το τεστ μπορεί να μην σας πει κάτι περισσότερο από αυτό. Αυτός είναι ο λόγος, λέει το άρθρο, για το οποίο τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το CDC και πολλοί ιατρικοί εμπεριογνώμονες συμφωνούν ότι η εξέταση αντισωμάτων δεν συνιστάται για την αξιολόγηση της ανοσίας. Αυτά λένε οι επιστήμονες εκεί που πάνε και μαθαίνουν οι δικοί μας. Ωστόσο οι δικοί μας τι λένε? Λένε ότι μετράνε αντισώματα, λένε ότι τα στέλνουν μάλιστα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ακούσαμε προχθές το βράδυ στη διάλεξη που έδωσε ένας καθηγητής στο Sky. Μας είπε δηλαδή ότι στέλνουν τις εξετάσεις για μέτρημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που συγκεκριμένα δεν θέλετε να ξέρετε, γιατί αν ακούσετε πού τις στέλνουν και ποιος τις κάνει θα καταλάβετε πολλά. Το νοσοκομείο Αλεξάνδρας είναι ο αποστολέας και αποδέκτης είναι ο Έλληνας επιστήμονας ο κύριος Παυλάκης. Δηλαδή τη στέλνουν για μέτρημα εκεί που, όπως λέει ο Λίντσεϊ Μπέβερ στην Washington Post, μάλλον φαίνεται να μην τα μετράνε, επειδή όπως λένε οι εξετάσεις των αντισωμάτων δεν συνιστώνται για την αξιολόγηση της ανοσίας. Αν δεν συνιστώνται για την αξιολόγηση της ανοσίας, τότε γιατί τις μετράνε οι δικοί μας? Μπορεί να συνιστώνται για κάτι άλλο και τι? Αν όχι για την ανοσία, μήπως για την... Οι δικοί μας όμως επιμένουν, φαίνεται ότι ξέρουν καλύτερα. Πάντως από ό,τι θυμάμαι, ο κύριος Μαγιορκίνης το ζήτημα το είχε κάνει η Μαργαρίτα που τη μαδούσε. Μια δε χρειάζεται να μετράμε στην αρχή όταν ήθελε να υποστηρίξει την αποτελεσματικότητα, ακόμη και αν τα τεστ δεν ανίχνευαν αντισώματα, ενώ τώρα μας λέει κάντε τρίτη δόση επειδή κάνουμε τεστ και δεν βρίσκουμε αντισώματα. Με συγχωρείτε, αλλά υπάρχει λογική? Και τέλος πάντων, αφού οι εξετάσεις ανίχνευσης αντισωμάτων δεν είναι ενδεικτικές για το εάν και κατά πόσο ένα άτομο έχει ανοσία απέναντι στην COVID-19, τότε πού βασίζονται όλες αυτές οι μελέτες? Αυτές δηλαδή που μιλάνε για τη μείωση αποτελεσματικότητας του εμβολίου, περιορίζοντας το χρόνο ανοσίας στους 6, σήμερα το πρωί σε ελληνικά δίκτυα λένε και για 4 μήνες, που έτσι υποστηρίζεται η αναγκαιότητα της τρίτης και σε λίγο της τέταρτης και ούτω καθεξής. Μήπως πρέπει πρώτα να μας πούν λοιπόν τι μετράνε, πώς μετράνε και γιατί μετράνε?
Για να ξέρουμε και εμείς τι μας γίνεται.